Πιστεύω ότι την καλύτερη οικονομία που μπορεί να κάνει κάθε οικογένεια είναι τουλάχιστον να προσφέρει τη θέρμανση στο σπίτι του, έτσι δεν είναι? Το ψύχος των τελευταίων ημερών αναθέρμανε την κίνηση στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Χτυπάνε τηλέφωνα, ένα γεγονός. Είναι και χαμηλή τιμή αυτή την περίοδο. Πολύ καλή τιμή δηλαδή. Πόσο είναι το τηλέφωνο? Περίπου 98 λεπτά, ανάλογα την ποσότητα που παραγγέλνει κανείς. Κυρίως βέβαια είναι μικρές παραγγελίες, σπάνιες παραγγελίες των 1000 λίτρων που είχαμε παλιά, αλλά τέλος πάντων ο κόσμος όπως μπορεί. Δουλεύει πολύ και τον πιτόνι τώρα, ναι. Τουλάχιστον για αυτές τις ημέρες ο κόσμος να ζεσταθεί και για τον υπόλοιπο καιρό ενδεχομένως. Έχει ο Θεός. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα στις πολυκατοικίες. Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων συνήθως δεν συμφωνούν στις συνελεύσεις. Είχαμε θέρμανση αυτό με ρεύτα που είναι πολυκατοικία, αλλά τώρα έχουμε από το 11-12 που δεν παίρνουν πετρέλαιο. Αν και είναι μεγάλη η πολυκατοικία, έχει 36 διαμερίσματα. Μόνο με τα αυτά, πες το, με τα air conditioning. Είναι 36 διαμερίσματα και δεν συμφωνούν, οι περισσότεροι δηλαδή δεν θέλουν. Δεν θέλουν, ναι, δεν θέλουν. Με λίγη, ένα 20% αν θέλουν. Από το 11 και μετά δεν έχει βάλει. 11-12, όχι, δεν έχουμε ξαναβάλει και δεν ξέρω αν δουλεύει κιόλας. Και να θέλουμε να βάλουμε τώρα θα έχουν τρυπήσει όλα. Πολυκατοικία είναι του 68. Είμαι σε πολυκατοικία, είμαι, ναι. Χρησιμοποιούμε, έχουν βάλει πετρέλαιο, αλλά από τα 20 διαμερίσματα, άντε να το δουλέψουν 4-5. Τόσο μικρό ποσοστό. Ναι, δυστυχώς. Τα πληρώνει λίγοι, ναι, να κάνουμε. Το αιώνιο πρόβλημα, εκεί υπάρχει ασυμφωνία κυρίως στην πολυκατοικία, κάποιοι θέλουν, κάποιοι όχι, έχουν βρει εναλλακτικές. Τα γνωρίζετε τώρα λίγο πολύ, εντάξει, τα πολυκατοικίες είναι ένα πρόβλημα όταν υπάρχει ασυμφωνία. Δουλεύουν κάποια με τα air conditioning, τέλος πάντων τα τύπου air conditioning, τα ηλεκτρικά, αλλά κάποιοι λείπουν όταν είναι φοιτητές μέσα, καταλαβαίνετε, δεν θέλουν. Τέλος πάντων, λίγο πολύ κινείται κάπως με το πολύ κρύο η αγορά, ποτέ στα παλιά επίπεδα. Πάντως, πολλοί ρωτούν τι θα γίνει με το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Υπήρχε μεγάλη μερίδα κόσμου που περίμενε να δει τι θα γίνει, τα εισοδηματικά, πώς θα κινηθούν φέτος. Τώρα βγήκε αυτή η εγκύκλιος, έχει ανοίξει και το σύστημα, δέχονται πλέον τις αιτήσεις, λένε ότι θα δοθούν και σύντομα οι επιδότες. Εντάξει, είναι μια μικρή βοήθεια αυτή, γύρω στα 80-100 ευρώ κατά σπίτι, είναι μια βοήθεια γι' αυτό. Είναι κόσμος που το περιμένει. Βέβαια. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχουν συνηθίσει πλέον την παγωνιά ή έχουν βρει εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης και δεν αγοράζουν πετρέλαιο.